Μάρλον Μάξεϊ. Ο Ολυμπιακός παίζει με Τάρλατ, Ντεμιγκέλ, Παπα-Νικολάου, Τόμιτς και τον Ρόμπινσον. Πόλικο που εμφανίζεται σήμερα με μαύρες κάλτσες και παπούτσια που περισσότερο παραπέμπουν σε παπούτσια τζόκινγκ παρά σε παπούτσια μποτάκια, τα κλασικά του μπάσκετ της τελευταίας 20ετίας. Την θέση του Σιλς στην πεντάδα της Βιλερμπάν, ενώ τώρα κάνει το πρώτο σουτ ο Μπιλμπά και το δεύτερο με ένα follow σχεδόν σουτ έκανε ο Μάξι. Την θέση λοιπόν στην πεντάδα της γαλλικής ομάδας παίρνει ο Σαλμόν Σαμί, ένα νέο παιδί. Δεν είναι 100% Γάλλος, είναι και αυτός από την Αφρική, από την κεντρική Αφρική, όπως ο Τανόκα Μπέρτ. Το λαβοδράμα πιο παλιά. Παπα-Νικολάου έχει το σου τριών πόντων. Το επιθετικό rebound από τον Ρόμπινσον, υπάρχει φάουλα από τον Σαμί. Άτος εδώ. Προφανώς ο Γκρεγκόρ Μπενιού επέλεξε τον Σαμί για τον ρόλο που εκτός της προσφοράς στην επίθεση και του ρόλου που έχει στην επίθεση θα έπαιζε ο Σιλς, δηλαδή να αντιμετωπίσει την άμυνα των Hollywood. Σονκο, που είναι βέβαιο όπως το κάνει πάντα, θα προσπαθήσει να δώσει ένα δαιμονισμένο ρυθμό στην ομάδα του. Λαρανάγκα στο σου τριών πόντων, το καλάθι από τον πρώην παίκτη του Περιστερίου. Βεβαίως το Περιστέρι φαντάζομαι ότι δεν θυμούνται καν, που έπαιξε μόλις 39 λεπτά στα 22 μάτς. Έβαλε μόλις 39 πόντους στα 22 μάτς που έπαιξε πέρυσι. Είχε ένα μέσο όρο συμμετοχής γύρω στα 8 λεπτά το μάτς. Ρόμπινσον, Βιλερμπάν προηγείται με 3-0 με το καλάθι του JJ Λαρανάγκα, ο οποίος είναι πάντως πολύ καλός σουτέρ τριών πόντων. Το κλέψιμο απόρρια της καλής άμυνας του Μάξεϊ. Ο Μάξεϊ που είναι πονηρός, πήγε να παίξει από μπροστά τον Τάρλατς. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα το κάνει συχνά απόψε. Κερδίζει και το επιθετικό rebound ο Ματ Μάξ. Καινούργια επίθεση της Βιλερμπάν με τον Σονκό. Έδωσε το screen ο Μάξι. Ο Σονκό θα κάνει το jump shoot και 5-0 από το καλό ξεκίνημα της Βιλερμπάν και αντίστοιχα την διστακτική εμφάνιση του Ολυμπιακού ως τώρα. Ο Ρόμπινσον με τον Σονκό. Ντεμιγκέλ. Τελικά είναι ο Σονκό πάνω στο Ρόμπινσον. Δεν είναι ο Σαμί, τουλάχιστον δεν είναι ακόμα. Μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό από το φάουλ που σφυρίζει ο Κουέλιο στον αρχηγό της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας και της Βιλερμπάν. Τον Τζίμι Μπίλμπα. Τον αγαπημένο Τζίμπο του Μπόζιτερ Μάλκοβιτς, τον Μάλκοβιτς ήταν προπονητής στην Λίμος. Τόμιτς. Εξαιρετική προσπάθεια από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν απόψη είναι η βραδιά των αρχηγών. Πάντως είχαμε μια σκυταλοδρομία ανάμεσα στους δύο αρχηγούς. Το καλάθι από τον άνθρωπο που χάρισε στην Λιμόζ το Κύπρο Πρωταθλητισμό το 93 στην Αθήνα με εκείνο το καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Μπενετών Τρεβίζο. Και εν συνεχεία. Ενώ τώρα γίνεται ένα εκπληκτικό κάρφωμα από τον Περίου, ο λόγος, από τον Τζίμι Μπίλμπα. Κοιτάξτε και θαυμάστε κίνηση, εκρηκτικότητα. Ο Τάρλα δεν πρόλαβε. Είναι καταπληκτική περίπτωση παίκτη. Είναι καταπληκτική περίπτωση παίκτη για έναν προπονητή που θέλει να κάνει ομάδα. Είναι ο άνθρωπος που παίζει για όλους τους παίκτες του. Και στην άμυνα και στην επίθεση. Εξαιρετική πάσα από τον Ινάκη Ντεμιγκέλ. Εδώ αντεστράφησαν οι ρόλοι. Ο ψηλός πασάρι και ο κοντός. Τι κοντός είναι ο Παπα-Νικολάου με 2 μέτρα. Ο Παπα-Νικολάου πετυχαίνει το καλάθι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πρέπει να χάνει με 5-0 και 7-2. Μειώνει στο 7-4. Ο Τόμιτς πάνω στο Λαρανάγκα. Παπα-Νικολάου στον Σαμί, ο Ντεμιγκέλ στον Μπιλμπά. Μάξεϊ από το low post και καλάθι μπροστά στον Τάλατς. Ο Τάλατς θα βρίσκει σκούρα καταρχήν απέναντι στον Μάξεϊ. Τα βρήκε δύο φορές σκούρα στην επίθεση και το ίδιο συμβαίνει και στην άμυνα. 9-4 μπροστά η Βιλερμπάν. Ο Τάλατς που καλείται απόψε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τουλάχιστον στην άμυνα. Προέρχεται από πολύ καλές αμυντικές εμφανίσεις ο Τάρλατς. Έγινε το λάθος από τον Τόμιτς. Φεύγει ο Σαμί στον ευνηδιασμό. Κοντοστέκεται. Διστάζει προς στιγμήν. Μπορεί να έκανε και βήματα. Δεν ξέρω αν άλλαξε σταθερό. Για να δούμε. Χάνεται η εικόνα από το παρκέ. Έχω την εντύπωση πάντως τουλάχιστον πόσο μπορεί να προδοθεί ο παίκτης από την κίνηση του πάνω μέρους του κορμιού του. Ότι μάλλον κάνει ένα βήμα. Μπάσε τόση. Λεπτομέρειες. 11-4 μπροστά, μπροστά η Βιλερμπάν. Με έναν Ολυμπιακό που τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που είχε παρουσιάσει στο Τελαβίβ.
την καλή του άμυνα δηλαδή. Υπάρχει φάουλα το Μαξί. Και έλεγα για τον Ντάλας προηγουμένως ότι ο Ντάλας ειδικά στο Τελαβίβ απέναντι στον Χάφμαν, αλλά και σε προηγούμενα μάτς, ακόμα και στο κακό μάτς του Ολυμπιακού στο Λάσκο, είχε πάρει καλό βαθμό στην άμυνα, δεν είχε πάρει πολύ καλό στην επίθεση. Ο Γκραντ. Γκραντ που αντικατέστησε τον Ινάκη Ντεμιγκέλ τώρα μόλις. Παπα-Νικολάου. Τι ήταν αυτό τώρα. Κάτι σαν σουτ. Λαρανάγκα. Γκολ φάουλ. 13-4 ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα αμυντικά. Το άρμα μάχης του Ολυμπιακού που είναι η άμυνα, επαναλαμβάνω, πρόκειται για την καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας που δέχεται μόλις 61,3 πόντους κατά μέσο όρο. Έχει γίνει έρμεος στις διαθέσεις των Γάλλων. 13-4 time out που καλεί εσπευμένος ο Γιάννης Ιωαννίδης. Πάμε στην... Right. Επιστροφή στο Αστρομπάλ, κυρίες και κύριοι. Το σουτ 3 πόντων από το Σαμί, όχι ήταν 2 πόντων δείχνει ο Κοέλιο, rebound από τον Γκραντ. Ο Λαρανάγκα προηγουμένως δεν ολοκλήρωσε με επιτυχία τον goal foul, πέτυχε το καλάθι, δεν αστόχησε στη βολή. Παρέμεινε λοιπόν το 13-4 αφού ακολούθησε μια πολύ κακή επιθετική επιλογή από τον Ντόμιτς. Τώρα ο Τάρλατς θα κάνει το pivot 13-6, μειώνει ο Ολυμπιακός που παρασύρθηκε από τον πολύ γρήγορο, και βεβαίως αυτό είναι γνωστό ότι η Βιλερμπάν παίζει πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά όταν playmaker είναι ο Μουσταφάς Ονκόπεκ, πολύ εκρηκτικός, σωστός δαίμονας. Άλλωστε το καλοκαίρι τον ήθελαν πάρα πολύ και ο Γιάννης Ιωαννίδης τον Ολυμπιακό και ο Ντούσαν Ίβκοβιτς στην ΑΕΚ. Αυτό ένας εξαιρετικός παίκτης και αμυντικός και επιθετικός. Γκραντ, σου τριών πόντων, είναι τη λύση, 13-9, ο Ολυμπιακός πλησιάζει από τον Τζόσουα Γκραντ που πήρε τη θέση του Ντεμιγκέλ, και προφανώς μόλον ότι ο Ντεμιγκέλ ήταν εξαιρετικός στην επίθεση, είχε 6 στα 6 δίποντα ή 5 στα 5 κάτι τέτοιο. Ήταν απολύτως εύκολος πάντως στο Τελαβίβ. Δεν είναι τόσο καλός επιθετικός όσο μπορεί να είναι ο Γκραντ. Είναι το γεγονός βεβαίως, και νομίζω ότι σε αυτό ποντάρει ο Γιάννης Ιωαννίδης με τη γρήγορη αλλαγή, ότι βάζει έναν παίχτη ο οποίος ξέρει πώς παίζει ο Μπιλμπά. Μην ξεχνάμε ότι ο Γκραντ παίζει χρόνια στη Γαλλία και στη Λεμάν, αλλά και στην Ορτέζ, με την οποία πήρε πέρυσι πρωτάθλημα Γαλλίας και ανακηρύχθηκε καλύτερος παίκτης των πλέοφ. Όντως, εδώ παίρνει τα εύσημα της καλής άμυνας ο Τζόσουα Γκραντ απέναντι στον Τζίμι Μπιλμπά. Ρόμπινσον που κερδίζει το φάουλ, 13-9. Έχουμε όμως καινούργιο time-out αυτή τη φορά από τον Γκρέγκορ Μπενιό. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο Αστρομπάλ. Ένα περίεργο hook από τον Μάξι. Τον Ολυμπιακό βεβαίως έχει περάσει και ο Ντούσαν Βούκτσεβιτς στη θέση του Δημήτρη Παπα-Νικολάου. 12 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ολυμπιακός Βιλερμπάν 13-9. Αν και όσο μπορούν να ενδιαφέρουν οι οδηγίες που έδωσε ο Γκρέγκορ Μπενιό στο time-out, ήταν περισσότερο αμυντικού χαρακτήρα. Ζήτησε να προσεχθούν τα pick που γίνονται από τον Τζόσουα Γκραντ και επίσης οι βοήθειες. Θέματα δηλαδή αμυντικής φιλοσοφίας περισσότερο. Είναι ζήτημα χρόνου πάντως που έχει εντύπωση να γυρίσει ο Ζένιο Μπενιό. Προσδοκώντας ότι η άμυνα αυτή θα δημιουργήσει προβλήματα στον Ολυμπιακό, όπως δημιούργησε σε έναν βαθμό στην Σταδίνη και Φιλιά. Καλή προσπάθεια από τον Ρόμπινσον, δεν υπολόγισε όμως την παρουσία του Μπιλμπά, ο οποίος κόβει το σουτ. Εδώ ξανά. Το Μάξι ήταν ο Μπιλμπά. Ο Μπιλμπά πίεσε χαμηλά. 13-9 μπροστά η Βιλερμπάν. Βούκτσεβιτς. Βούκτσεβιτς που προέρχεται από δύο και επιμένω στα δύο πολύ καλά σουτ απέναντι στη ζώνη της Μακαμπή. Με σουτ τριών πόντων στο πρώτο ημίχρονο την περασμένη εβδομάδα. Γκραντ πάντα απέναντι στον Μπιλμπά, ο οποίος αλλοιώνει το σουτ. Μπιλμπά είναι πρωταγωνιστής Βιλερμπάν σε άμυνα και επίθεση, και ο Γκραντ αναγκάζεται να κάνει φάουλ για να ανακόψει τον εφηλιασμό του Βιλερμπάν. Ένα παιχνίδι το οποίο αρέσει στους Γάλλους. Βιλερμπάν που είναι η μεγάλη κυρία του γαλλικού μπάσκετ, μόνο ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από το τελευταίο του πρωτάθλημα, δεν πάβει να είναι η ομάδα με την μερίδα του λέοντος των τίτλων. Το τελευταίο του πρωτάθλημα είναι το 81. Τα 15 πρωταθλήματα. Λαρανάγκα στο lay-up. 15-9, φύλακτη διάβαση άμυνα του Ολυμπιακού εκεί από την
Backdoor πάσα του Μουσταφά Σονκό στην αδύνατη πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού. Θα το δούμε πολλές φορές απόψε. Ο Σονκό παίζει συνεχώς με backdoor. Και οι Γάλλοι έχουν αρκετούς παίκτες, ειδικά τους γκάρ δηλαδή, που παίζουν πολύ καλά στην αδύνατη πλευρά. Για να δούμε. Σονκό. Ολυμπιακός είναι πίσω 6 πόντους. Το φάουλ από τον Μίλαν Τόμιτς. Έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να αντιδράσει. Θα πρέπει να αρχίσει να αντιδρά πιο γρήγορα στις εκρήξεις των Γάλλων. Εκρήξεις οι οποίες κινούνται από τον Μουσταφά Σονκό. Και από αυτή την άποψη θεωρείται σωστή ως σκεπτικό η απόβαση του Γιάννη Ιωαννίδη να αποσύρει τον Τόμιτς και να επαναφέρει, όχι να επαναφέρει, να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τον Αρσένα Ντεμενσά. Ντεμενσά που είναι φίλος με τον Σονκό και το ξέρει βέβαια. Rebound από τον Ρόμπινσον. Ολυμπιακός παίζει με δύο Γάλλους στην πεντάδα τώρα. Δύο παίκτες που έχουν θητεία στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ο ένας είναι έτσι κι αλλιώς Γάλλος, ο Ντεμενσά. Μάλλον στην Ουκρανία. Βούκτσεβιτς. 15-9, 10 και 55 πριν από το τέλος. Στον 16ο αγώνα της Βιλερμπάν με ελληνική ομάδα. Με βραχία κεφαλή που λένε και στον υπόδρομο προηγούνται οι ελληνικές ομάδες έναντι της Βιλερμπάν. 8 νίκες. Έναντι 7 της γαλλικής ομάδας. Το φάουλ, όχι. Δεν είναι φάουλ αμυντικό πάντως. Είναι φάουλ επιθετικό από τον Hollywood. Ρόμπινσον προσπάθησε να ξεπεράσει το Λαρανάγκα εδώ. Χρεώνεται με φάουλ ο Αμερικανός γκάρ του Ολυμπιακού. Που ακόμα δεν έχει βρει το ρυθμό του. Σονκό. Για να δώσει το σκρίνο Μπιλμπάο. Σονκό κρατάει 10 και 30 πριν από το τέλος. Ακόμα 18 δευτερόλεπτα στη διάθεση Βιλερμπάν. Λαρανάγκα για τον Περσεβό. Περσεβό με πλάτη. Βρίσκει το τείχος εκεί. Δηλαδή Τάρλατς και την βοήθεια του Γκραντ. Βούκτσεβιτς. Δεν θα περάσει προσπάθεια του Ολυμπιακού για ευνηδιασμό. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός έχει λόγο και έχει συμφέρον να τρέξει το μάτς, να το επιταχύνει. Για να δούμε. Να βρει βεβαίως την ευκαιρία, γιατί όχι, όπως και στο Τελαβίου. Αντέμενσα. Αντέμενσα προέρχεται πίσω από μια πολύ καλή εμφάνιση. Επιθετικά είχε 18 πόντους, είχε 6 rebound, 4 assists και 3 κλεψίματα εναντίον του περιστατικού το Σάββατο. Κάνει το λάθος ο Σονκό, Βούκτσεβιτς, που θα πάει για το lay-up και κερδίζει το φάουλ από το Ζάνγκελ Περσεβό. Το πρώτο φάουλ του Γάλλου διεθνούς, πάνω στον οποίο επένδυσαν οι Γάλλοι αρκετές φορές, αλλά δεν τους προέκυψε όπως τα περίμεναν. Γυρολόγος ο Περσεβό, του Λούζ, Ορτέζ, Ζεμπριέξ, Ζιζόν, Γκραβελίν και όλα αυτά στα 28 του. Φεύγει ο Τζέι Λαρανάγκα και μπαίνει ένας καζομπαμπάς, ο Λοράν Πλουβί. Δεν έπαιξε, και αυτό είναι αξιοσημείωτο, δεν έπαιξε. Α, εδώ αυτός είναι ο καζομπαμπάς. Ο Πλουβί. Λοβέρνη. Νέο πρόσωπο και αυτό στην πεντάδα της Βιλερμπάν. Ο Στεφάν Λοβέρνη, παλιός διεθνής, παλιά καραβάνα, ο χοντρός όπως τον λένε. Λεγκρό, έτσι είναι το παρατούκι του. Δεν ξέρω αν βλέπει το μάτς από την τηλεόρασή του ο Φάνης Χρυστοδούλου, αλλά αν τυχόν το βλέπει, ασφαλώς θα αναγνωρίσει το πρόσωπο του Λοβέρνη, τον άνθρωπο τον οποίο έστειλε πριν από 4 χρόνια στο νοσοκομείο της Λιόν, σε εκείνο τον καυγά που έγινε στο τουρνουά εδώ τέλη Ιουνίου πριν από το Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Και πέσει κοινό στο ξύλο της αρκούδας μεταξύ Ελλήνων και Γάλλων, το μάτς διεκόπη και ο Λοβέρνη πήγε στο νοσοκομείο. Πήγαν τα βάλει με το Φάνη. Λιβύ κλέβει. Και φάουλ από τον Βούκτσεβιτς. 9 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 15-11 μπροστά η Βιλερμπάν. Ο Ιωαννίδης είναι εκνευρισμένος και όχι άδικα, αφού είναι σαφής η πρόθεση των Γάλλων να τρέξουν. Ο Ολυμπιακός τρεις φορές έως τώρα το μόνο που κατάφερε είναι να σταματήσει με φάουλ. Απέτρεψε τον επηρεασμό, αλλά χρεώνεται με φάουλ. Έχει δύο. Ο Ρόμπινσον. Αποσύρθηκε τώρα ο Τάρλατς και πιέζει ο Αντέμενσα στα 3 τέταρτα του γηπέδου τον Πλιβί. Μπιλμπά. Νομίζω θα φουτάρει από εκεί. Λοβέρν. Μπιλμπά διεισδύει. Κάνει το λάθος. Κλέβει ο Βούκτσεβιτς. Βούκτσεβιτς με την καλή αμυντική παρουσία ως τώρα. Αντέμενσα. Το σούτα το Ρόμπινσον. Ολυμπιακός επιθετικά είναι... Τουλάχιστον εκμεταλλεύεται τη δεύτερη ευκαιρία ο Τζόσουα Γκραντ, 15-13 ο Ολυμπιακός, που βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 7 πόντους ή 9.
Συγχωρήστε μου την αυλεψία, πάντως πλησιάζει στο καλάθι. 15-13. 8 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Αποσύρθηκε ο Μπιλμπά και πέρασε με το νούμερο 11 ο Σουηδός, ο Γιώακιμ Μπλομ. Ένα από τα τρία αδέρφια που παίζουν μπάσκετ. Ο Μεσαίος είναι συμπαίκτης του Μάντζη Τζόνσον, ή ήταν τουλάχιστον για ένα μάτσο. Στην M7. Πλυβή για τρεις. Rebound από τον Βούκτσεβιτς. Καλή παρουσία από τον Βούκτσεβιτς και απόψε. 15-13 μπροστά η Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν συνεχίζει το μεντουμέν. Είναι πάνω στον Ρόμπινσον ο Πλυβή. Εξαιρετική πάσα από τον Γκραντ στον Ντεμιγκέλ που επέστρεψε στη θέση του Τάλας. 15-15 ο Ολυμπιακός καταφέρνει πολύ γρήγορα, σχετικά πολύ γρήγορα, 7:50 πριν από το τέλος να φέρει το μάτς στα ίσια. 15-15. Κλέβει ο Γκραντ και φορμά ο Ολυμπιακός τον ευθυνδιασμό με τον Αντέμενσα, ο οποίος... Τι έκανε τώρα. Και φάουλ καινούριο, έχει δίκιο ο Ιωαννίδης. Νομίζω ότι όχι μόνο θα βγει από τα ρούχα, λίγο θα πετάξει το σακάκι. Είναι πεδαριώδη μερικές φορές, πεδαριώδης οι επιλογές των παικτών του Ολυμπιακού στην επίθεση, με αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, ο Σονκό να παίρνει την μπάλα και να πατάει τον γκάζι. Και ο Ολυμπιακός να μην έχει καμία άλλη επιλογή παρά μόνο τα φάουλ που βεβαίως αποτρέπουν ευθυνδιασμούς, αποτρέπουν εύκολα καλάθια, αλλά αρχίζουν να βαρύνουν σιγά σιγά την πλάστηκα. Πάντως δεν έχουν δώσει ακόμα τον πόνους των πολλών στην Βιλερμπάν. Περσεβό. Rebound από τον Μπλομ και φάουλ από τον Ντεμιγκέλ. 7,5 λεπτά ακόμα. Σε αυτό το δεύτερο μέρος ελληνογαλλικής, της διμέτωπης ελληνογαλλικής μονομαχίας, και λέω δεύτερο γιατί μισή ώρα νωρίτερα άρχισε στο Σολέο αγώνας ανάμεσα στη Σολέ και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως που είχε 18 σερίτες εκτός Ελλάδος. Αλλά που δεν αποκλείεται απόψε να σπάσει το ρόδι. Σολέο το παίζει πολύ στον Τσίλδωρος. Τον έναν Αμερικανό της. 15-15 το σκορ. Έχουμε έναν τραυματισμό που δεν αποδείχθηκε τίποτα σοβαρό για τον Τζόσουα Γκραντ. Στην επαναφορά ο Λοβέρνη. Για όσους δεν άκουσαν πιθανότατα και αναρωτιούνται γιατί δεν παίζει ο Κρις Μόρις. Μόρις είναι εδώ, αλλά είναι με πολιτικά. Μόρις που έχει παίξει μόλις 5 από τα 14 επίσημα μάτια του Ολυμπιακού Κυπέλλου, Ευρωλίγκας και Πρωταθλήματος, είπε ότι δεν είναι έτοιμος. Νομίζω ότι αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Γιάννη Ιωαννίδη. Βάσει τόσο είπε ότι δεν είναι έτοιμος. Κάποια στιγμή δικαιολογήθηκε ότι και το παρκέ είναι σκληρό. Όπως λέμε, το γήπεδο δεν ξέρω. Και είπε ακόμα ότι δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Και υποψιάζεται ότι θα χαλάσει, θα διαταράξει την ισορροπία και τη χημεία της ομάδας που παίζει καλά χωρίς αυτόν. Το τι συνέχεια θα έχει η υπόθεση του Μόρις, είναι βεβαίως αλλού παπά Ευαγγέλιο και όχι της παρούσης. 15-15 Ολυμπιακός. Με τους παρόντες, ο Μόρις είναι μια άλλη ιστορία. Μόρις και Σούλης είναι εκτός δεκάδας. Η μπάλα στη Βιλερμπάν. 15 όλα. 7 λεπτά ακόμα. Πλυβή. Με αντίπαλο τον Αντεμενσά. Λαρανάγκα που επέστρεψε. Σε Σονκό που χρειάζεται να πάρει ανάσες. Πλυβή. Προσπαθεί ή τουλάχιστον καταφέρνει προσωρινά να σταματήσει την επίθεση των Γάλλων ο Τζόσουα Γκραντ. Ο Ολυμπιακός έχει 7 φάουλ, εκ των οποίων 2 ο Ρόμπινσον και 2 ο Γκραντ. Οι Γάλλοι έχουν 5. 5 παίκτες από 1. Πλυβή. Λοβέρν. Σε λάθος χρόνο το άλμα του Ντεμιγκέλ. Το καλάθι μετρά βεβαίως. 17-15 με τον Στεφάν Λοβέρνη. Έπαιξε παιχνίδι μπάλα τον Ντεμιγκέλ. Ένα καλάθι μπροστά η Βιλερμπάν. Βούκτσεβιτς, Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας αγώσα. Γκραντ για τον Ντεμιγκέλ. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει, που συντελείται ήδη ακριβώς συνεργασία μεταξύ των δύο παιχτών, των δύο κοινοτικών παιχτών του Ολυμπιακού. Γκραντ κλέβει. Χάθηκε η ευκαιρία του ευνηδιασμού. Ο Γιάννης Ιωαννίδης δείχνει το σύστημα ή μάλλον συμβουλεύει τον Ρόμπινσον. Αποκλείεται να το συμβούλευσε αυτό, σας διαβεβαίω. Rebound De Miguel, αλλά έκανε το κεφαλιού του ο Ρόμπινσον.
Και τώρα βέβαια αρχίζουν τα λάθη. Ή μάλλον συνεχίζονται τα λάθη που δίνουν ευκαιρίες ευκνηδιασμού στη Βιλερμπάν. 19-15. Ένα μικρό σερί που τρέχει η Βιλερμπάν 4-0. Με σκόρερ εδώ το JJ Λαρανάγκα. Μέλος της περιστεριώτικης παροικίας της Λιόν. Αυτός και ο Μάξι. Μπούκτσεβιτς. Για τον Ρόμπινσον. Γκραντ. Απέναντι στον Σουηδό τον Μπλόμ. Αντέμεντσα, ο Ολυμπιακός έχει ακόμα στη διάθεσή του 6 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν το έχει δει αυτό ο Αντέμεντσα. Το είδε, γι' αυτό κάνει αυτό το σουτ. Και το βάζει κιόλας. Αυτό είναι το περίεργο. 19-17. Υποπίεση και χωρίς να βλέπει. Εδώ δούλεψε μάλλον το αίσθητο της αυτοσυντήρησης. 19-17. Ακόμα 5 λεπτά για το τέλος του αγώνα στο Αστρομπάλ της Λιόν. Στο ντέρμπι του τρίτου ομίλου. Λιβύ σου τριών πόντων, rebound από τον Ρόμπινσον. Rebound από τον Μπλόμ τελικά. Και το φάουλ, ο Μπλόμ που κατάφερε να κλέψει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Ρόμπινσον. Ο Γκραντ που ο λίγο απέχει από το να τραβήξει τα μαλλιά του, διερωτώμενος τι συνέβη σε αυτή τη φάση. Και διερωτάται τι συνέβη, γιατί χρεώνεται αυτός με το τρίτο φάουλ και ουσιαστικά πληρώνει την γκάφα του Ρόμπινσον. Θα επιστρέψει ο Τάρλατ στη θέση του Γκραντ προφανώς. Τάλας δεν έχει φάουλ, 4-48 πριν από το τέλος. 19-17 μπροστά η Βιλερμπάν. Η αλλαγή θα γίνει αργότερα. Στη γραμμή ο Γιώακιμ Μπλόμ, ο πρώην παίκτης της Σεντερτέλια. Παίζει λοιπόν και ο ΠΑΟΚ απόψε στο Λένο. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την τόφας της Προύσας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε ένα μάτι που προφανώς θα προωθήσει ακόμα περισσότερο την εκτιλισσόμενη εδώ και δύο μήνες μετά τους σεισμούς, δηλαδή Ελλήνο-Τουρκική φιλία. 20-17. Αντέμενσα. Με τον Πλιβί. Ο Λαρανάγκα είναι πάνω στον Ρόμπινσον. Βούκτσεβιτς. Με τον Λοβέρν. Ακόμα 12 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Ολυμπιακού. Φάουλ του Πλιβί χαμηλά πάνω στον Άντε Μενσά, αλλά χαμηλά ψηλά δεν έχει σημασία. Ο Μενσά έχει βολές. Φεύγει ο Τζόσουα Γκραντ. Όχι, ο Ολυμπιακός δεν έχει βολές, συγχωρήστε με. Η Βιλερμπάν έχει 6 φάουλ. Ο Ολυμπιακός έχει 8 φάουλ. Αντέμενσα, επέστρεψε λοιπόν ο Τάρλατς και ξαναβρίσκει βεβαίως απέναντί του τον Μάρλον Μάξεϊ. 20 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Ολυμπιακό. Τάρλατς εκεί όπου είναι ακίνδυνος. Ρόμπινσον. Αντέμενσα έκανε ένα χορευτικό, μετράει το καλάθι, βάζει τα πιο απίστευτα καλάθια απόψε ο Αντέμενσα και τίνει να συνεχίσει αυτή την καταπληκτική παράδοση που έχει απέναντι στους πρώην συμπατριώτες του. Όχι διότι σώνει και καλά ξέρει, όχι διότι μόνο ξέρει τα κατατόπια, αλλά και γιατί πάντα όταν παίζεις, όταν έρχεσαι στην πατρίδα σου να παίξεις, θες να δείξεις ότι εκεί στην ξενιδιά εκπροσωπείς το γαλλικό μπάσκετ κατά τον καλύτερο τρόπο. 5 πόντια από τον Αντέ Μενσά, 20-20 και καλή άμυνα από τον Αντέ Μενσά. Ό,τι θέλει βέβαια ο Γιάννης Ιωαννίδης από τον συνδυασμό. Γάλλος είναι καλό εργαλείο. Δεν είναι καν χαρισματικός παίκτης, αλλά είναι καλό εργαλείο για μια ομάδα. Λιβύ για τον Λαρανάγκα. Ο Μάξεϊ με πλάτη. Χορεύει εκεί και τον Τάρλατς και τον Ντεμιγκέλ που ήρθε για βοήθεια. Μάξεϊ είναι πολύ δυνατός. Γερά πατήματα, άλλωστε το παρατσούκλι τον συνοδεύει εκτός από το Mad Max, είναι animal, ζώων δηλαδή. Τάρλατς. Βούκτσεβιτς, ελεύθερο σου τριών πόντων, ναι, 22-23, χρειάστηκαν 16,5 λεπτά στον Ολυμπιακό για να ξεφύγει, για να πάρει για πρώτη φορά το προβάδισμα. 22-23, με το σουτ τριών πόντων του Ντούσαν Βούκτσεβιτς, από τον Λοβέρνη στον Πλιβί. Ο Μπλόμ για τον Πλιβί, εδώ έγινε η αλλαγή στο μαρκάρισμα, αλλά δεν ευνοούσε τον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά θα περάσει χωρίς κόστος τουλάχιστον το πρώτο μέρος της επίθεσης.
Ήταν αδύνατο βέβαια ο Μενσά να μαρκάρει τον πλέον. Σε αυτές τις αμυντικές αλλαγές ο Κοψηλός πάει στον κοντό και κοντά στο ψηλό. Αλλαγές τις οποίες ανοίγα και σε επιστήμης την περασμένη χρονιά η Ζαλγκύρης του Κάουνας. 23-22 μπροστά ο Ολυμπιακός. Μπλουμ. Μαξέι. Με τον Τάρλατς ακόμα τίποτα. Τελείωσε ο χρόνος μηδενής και το χρονόμετρο. Τι είναι, τζάμπολ λέει ο Μπραζάουσκας. Ή Σολομόντιος λύση. 2 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα ακόμα στο Αστρομπάλ. Παναμάνω ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς τον Κρις Μόρις που είναι στον πάγκο με πολιτικά, όπως με πολιτικά είναι και ο συμπατριώτης του. Ο Σίσιλς, τραυματίασε τον αγώνα με την Νουλκέρ. Κέρδισε τον τζάμπολ ο Μάξι. 2 και 50 ακόμα, ο Ολυμπιακός προηγείται με το τρίποντο του Ντούσαν Βούκτσεβιτς. 23-22 της Βιλερμπάν, σε ένα μάτς που παίζεται σε χαμηλούς τόνους. Και αυτό βεβαίως άρχισε να σημαίνει από την ώρα που ο Ολυμπιακός βελτίωσε τις επιστροφές του στην άμυνα και άρχισε να παίζει γενικώς πιο συμπαγή άμυνα. Αυτό το σουτ δεν είχε καμία τύχη να μπει και ο Βούκτσεβιτς παίρνει το φάουλ από τον Μπλουμ και τώρα πλέον ο Ολυμπιακός έχει βολές. Ολυμπιακός δεν έχει χάσει ποτέ από τη Βιλερμπάν, την νίκησε δύο φορές πέρυσι στα play-off τον Μάρτιο, ένα βήμα πριν από το Final Four του Μονάχου και την ξανανίκησε στις 30 του περασμένου Σεπτέμβρη. Με ηθήνον Ντανού εκείνης της νίκης, τον αρχηγό του Μίλαν Τόμιτς. 24-22. Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από τον Βούκτσεβιτς που χτυπά την κατάλληλη στιγμή. Προβληματισμός από τον άλλοτε playmaker της Λιμόζ. Και πέντε σερί πόντια από τον Βούκτσεβιτς. 25-22. Στον αγώνα Ολυμπιακού Βιλερμπάν παρακολουθείται πάντα απευθείας από την τηλεόραση του Α. Εδώ είναι σαν να μπήκε γρήγορη κίνηση στη φάση. Από την ταχύτατη κινηματογραφική ενέργεια του Σονκό αποδέκτης ο Μάξεϊ, ο Ντεμιγκέλ δεν μπορεί να αντιδράσει. 25-24, μειώνει η Βιλερμπάν. 2 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα ακόμα. Και έχουμε ζώνη, για να δούμε. Η πάσα του Τάρλατς προς τον Ντεμιγκέλ, φάουλα τον Πλιβί. Δυο βολές για τον Ντεμιγκέλ. Συνεργάζονται καλά, έχουν συνεργαστεί αρκετά καλά οι υψηλοί του Ολυμπιακού σε μερικές φάσεις, μεμονωμένα βέβαια. Ο Γκραντ με τον Ντεμιγκέλ, ο Τάρλατς τώρα με τον Ντεμιγκέλ. Ολυμπιακός δεν έχει πάρει πόντους από τον Ρόμπινσον. Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει κοστίσει. Αλλά κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να ανοίξει το μάτσο επιθετικά. Πώς αν το πάει έτσι, λαού. Να δούμε. 2 λεπτά πριν από το τέλος. 26-24. Από τον Ινάκη Ντεμιγκέλ. Και 27-24 από τον Καστεγιάνο. Που πέρασε όλη του τη μέχρι τώρα μπασκετική ζωή στην Εστουδιάντες Μαδρίτης προτού μετακομίσει το περασμένο καλοκαίρι στον Πειραιά. Σονκό. Φάνηκε διαβασμένος ο Βούκτσεβιτς εκεί που πήγε να κλείσει την τρίπλα του Σονκό, αλλά ο Σονκό δεν αστείευεται. Παναμάνω πολύ καλός παίκτης, 27-26. Βασικός τέλεχος και της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Σονκό που είναι ο μοναδικός ο οποίος έμεινε μαζί με τον... Ο μόνος που έμεινε την περσινή πεντάδα. Ή από τους παίκτες που πέρυσι έπαιζαν πολύ, γιατί ο Πλιβί ήταν τραυματίας και επέστρεψε τον Ιανουάριο. Έφυγαν ο Ραντ, έφυγε ο Ντικ Μπέ για την Μπαρτσελόνα, ο Ραντ σταμάτησε τον μπάσκετ. Αντε Μενσά, rebound από τον, τον Λαρανάγκα. Λαρανάγκα συγκράτησε την μπάλα Σονκό. Κλέβει ο Βούκτσεβιτς, είναι το τρίτο κλέψιμο που κάνει ο Βούκτσεβιτς απόψε, νομίζω. Ρόμπινσον πατάει δυνατά και 29-26. Ο Ολυμπιακός ξανά στη θέση του οδηγού με μια διαφορά που είναι μικρή αλλά που υφίσταται των τριών πόντων εδώ από τον ευνηδιασμό αποδέκτης του οποίου ήταν ο Ρόμπινσον. Η απάντηση όμως από τον JJ Λαρανάγκα, αν μόνο κάτι ξέρει να κάνει ο Λαρανάγκα μέσα στο γήπεδο είναι αυτό, έτσι βγάζει τα λεφτά του στο μπάσκετ. Από τότε που έπαιζε στην ομάδα που κουτσάριζε ο πατέρας του, στο Bowling Green, το κολέγιο, ήταν εκπληκτικός των τριών πόντων, είχε το 46%, που είναι φοβερό νούμερο. Αλλά τώρα η απάντηση δυναμική από τον Ρόμπινσον, που ό,τι δεν είχε πετύχει στα 19 λεπτά, θα το κάνει στο τελευταίο λεπτό του αγώνα,
19 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 32-29 με το τρίποντο του Hollywood. Λιβύη. Λαρανάγκα, νέο σου τριών πόντων. Σαν σε διαγωνισμό, λες και είναι ο Χόρνατς, ακάθυμα, που κέρδισε τον τελευταίο διαγωνισμό στο All-Star Game της Νέας Υόρκης, λες και είναι ο Αλβέρτης, που κερδίζει εύκολα τους δικούς μας διαγωνισμούς. Εδώ. Προηγείται τη Σολέ, εκτός έδρας με 32-22, δεν ξέρω αν θα σπάσει το ρόδι μετά από 18 μάτς. Για την ιστορία να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει να νικήσει εκτός Ελλάδος, γιατί εντός Ελλάδος νίκησε εκτός έδρας τον Ολυμπιακό πέρυσι στο Στάδιο της Κηφισίας, από τις 25 Σεπτεμβρίου του 1997 στο Σπλίτ με την Κροάσια. Η πεντάδα του Ολυμπιακού είναι ο Τόμιτς, ο Βούκτσεβιτς, ο Ρόμπινσον. Ρόμπινσον που δεν έχει δώσει καμία σύστος τώρα. Ο Ινάκη Ντεμιγκέλ που κερδίζει το επιθετικό φάουλ, αναγκάζοντας τον Μπιλ Μπά να κάνει το λάθος, και ο Τάρλατς. Τάρλατς που είναι, όσο και αν φαίνεται περίεργο, ο πρώτος πασέρ του Ολυμπιακού, έχει τρεις. Κάποια στιγμή διεφάνει αυτό, ότι οι ψηλοί του Ολυμπιακού έχουν αρχίσει να εμπεδώνουν μια καλή συνεργασία. Η τριάδα δηλαδή, Ντεμιγκέλ, Γκραντ και Τάρλατς. Μια front line που έτσι κι αλλιώς την άφησε ορφανή με την αποχώρηση του Παναγιώτη Πατούλας. 32-32. Ο Ολυμπιακός με τον Τόμιτς, να εδώ πάλι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν ξέρω αν βγαίνει τυχαία, φαντάζομαι ότι τίποτα πλέον στο μπάσκετ που παίζεται με επιστημονικό τρόπο δεν βγαίνει τυχαία. Άρα γίνεται κατά σύστημα αυτό, να βγαίνει ένας από τους δύο ψηλούς στην κορυφή της ρακέτας. Είναι η πέμπτη φορά που συμβαίνει αυτό ανάμεσα σε αυτό το rotation των τριών ψηλών του Ολυμπιακού, σε αυτές τις εναλλαγές τους δηλαδή. Ντεμιγκέλ, Τάρλατς και Τζόσουα Γκραντ. 32-34. Σαμί. Το jump shoot από τον Τζίμι Μπιλμπά, το rebound από τον Τόμιτς. Ο Τόμιτς προσπαθεί να τρέξει τον Ολυμπιακό. Ρόμπινσον. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται από το Hollywood μερικούς εύκολους πόντους για να ανασάνει και επιθετικά. Για να δούμε. Όχι, δεν τα καταφέρει. Έχει 0 στα 3. Όχι, έχει 1 στα 3 τρίποντα, έχει 0 και 1 στα 4 δίποντα. Η προσπάθεια του Σονκό χωρίς αποτέλεσμα, rebound από τον Τάρλατς. 18,5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Βιλερμπάν Ολυμπιακός 32-34. Ένα γήπεδο που στο παρελθόν το έχουν αλώσει και ο Παναθηναϊκός με μια εκπληκτική εμφάνιση του Αλβέρτη, αλλά όχι αυτό το γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός είχε παίξει εκείνη τη χρονιά επί Μάλκοβιτς ο Ζερλέν στο κέντρο της πόλης. Ο Αλβέρτης εκείνο το βράδυ είχε 6 στα 6 τρίποντα. Το έχει αλώσει η ΑΕΚ επί Τζούροβιτς το 95, μια εκπληκτική νίκη 91-69. Και το έχει αλώσει και ο ΠΑΟΚ αλλά στο παρελθόν, στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Από τον Σαμί στο Σόνκο. Και το άλλο και ο Ολυμπιακός, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, πέρυσι στα play-off. Μπιλμπά. Σαμί, έκλεισε ο Βούκτσεβιτς. Πολύ καλή άμυνα από τον Βούκτσεβιτς, ο οποίος βάζει μέχρι στιγμής φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να μείνει όρθιος στο Αστρομπάλ. Πολύ καλή επίθεση και πολύ καλή άμυνα από τον Βούκτσεβιτς. Είναι τα τρία κλεψίματα και είναι γενικώς η καλή αμυντική συμπεριφορά του, η σταθερή. Ο Βούκτσεβιτς πάει στις βοήθειες, που επειδή έχει γρήγορα και δυνατά πόδια, έχει δυνατότητα να ακολουθήσει και πιο εκρηκτικούς αντιπάλους. Τόμιτς, με αντίπαλο τον Λαρανάγκα, θα κάνει ένα από τα αγαπημένα τα σουτ, τα εκτός ισορροπίας ο Τόμιτς, αλλά δεν θα πιάσει το κόλπο. 34-32, πάντα μπροστά ο Ολυμπιακός. Λαρανάγκα, εκεί χρειάζεται πίεση από τον Τόμιτς και χρειάζεται και βοήθεια, πρωτίστως χρειάζεται βοήθεια. Σαμί. Βγάλετε το σάκι και κρατήστε το μη. Δεν το καταφέρνει ούτε αυτή τη φορά. Ρόμπινσον. Τι ήταν αυτό εδώ. Ρόμπινσον. Να ξαναδείτε τη φάση. Για να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα και τον προσωπικό του αντίπαλο. Και υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ. Χρειάζεται λίγο ξεκούραση ο Ρόμπινσον. Να χαλαρώσει λίγο έτσι. Ίσως να τα ακούσει κιόλας από τον προπονητή του.
Αντί να τα ακούσει, πάει να τα πει και ευτυχώς που ο Ρωμουάλτας Μπραζάουσκας δεν έχει μάτια στην πλάτη, γιατί αλλιώς το ταφ ήταν βέβαιο. Τη γλίτωσε. Ο Ρόμπινσον πηγαίνει στον πάγκο, επιστρέφει ο Αντέμεντσα. Ο Ολυμπιακός παίζει με ένα χαμηλό σχήμα. Με Τόμιτς, Αντέμεντσα και Βούκτσεβιτς. Χαμηλό σχήμα έτσι κι αλλιώς. Με τρεις κατεξοχήν Γκάρτεν και το προηγούμενο. Είναι ελαφρώς πιο χαμηλό αυτό. Ντε Μιγγέλ δεν τα κατάφερε. 34-32 ο Ολυμπιακός κρατά το προβάδισμα. Σου τριών πόντων από το Σονκό. Ο Ολυμπιακός τουλάχιστον ελέγχει τα rebound. Βούκτσεβιτς. Το να δείξει μπάλα εδώ. Έκανε μια εξαιρετική φάση που θα ήταν για τα highlight αν έμπαινε η μπάλα. Με την πάσα πίσω από την πλάτη, με την τρίπλα πίσω από την πλάτη. Και μάλιστα αριστερή τρίπλα. Στο μάτι του το κόσμο δεν μπορεί να τα έχει όλα δικά σου. 32-34. Τρίποντο Μάξι, τι άλλο θα δούμε απόψε. Τρίποντο από το Περιστέρι κιόλας. Όχι λόγω απόστασης, αλλά λόγω θράσους. Ο Μάξι αμφιβάλλον είχε σουτάρει άλλο τρίποντο φέτος. Θα σας το πω αμέσως, στην Ευρωλίγκα. Όχι, έχει σουτάρει στα 6 μάτς, έχει σουτάρει 3 τρίποντα. Αυτό ήταν το τέταρτο. Έχει βάλει 2. 35-34 μπροστά η Βιλερμπάν. Ο Τάρλατς αποτυγχάνει. Σχεδόν εξεπαφής με το καλάθι. Οι Γάλλοι κρατούν το προβάδισμα. Μπιλμπά. Από τον Σαμί στο Σονκό, Λαρανάγκα. Πάντα με αντίπαλο τον Τόμιτς. Το φάουλ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού δεν μετρά βεβαίως το καλάθι. Το μάτς βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Ο Ολυμπιακός καλείται να μείνει όρθιος και να ανακτήσει μια όχι ολοφάνερη αλλά υπαρκτή υπεροχή που είχε δημιουργήσει. Λαρανάγκα, να το σπάλι. Χάνει το πρώτο σου τριών πόντων μετά από 25 λεπτά αγώνα. Είχε 3-3 Λαρανάγκα. Ο γεννημένος στη Σάρλοτ Λαρανάγκα. Τόμιτς. Από τον Αντέμεντσα στον Τάρλατς. Έγινε το double team εκεί. Ο Τόμιτς θα βγει στο σουτ. Αλλά δεν θα βγει το σουτ για τον Τόμιτς. Παραμένει το προβάδισμα υπέρ της Βιλερμπάν. 35-34. 7η αγωνιστική στον τρίτο όμιλο της Ευρωλίγκας. Στο ντέρμπι κορυφής. Ο Αντέμεντσα συνδιαλέγεται εκεί με τον Πορτογάλο τον Κουέλιο. Και ο Ιωαννίδης ως προπονητής και ο Τόμιτς ως αρχηγός να εκφράσουν την άποψή τους εδώ. Η καταπληκτική έμπνευση, επινόηση του Βούκτσεβιτς αλλά όχι και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σονκό. Τον καταδιώκει ο Αντέμεντσα. Όλος περιέργος η Βιλερμπάν δεν έχει παίξει ακόμα ζωνή του Ολυμπιακός. Αυτό θα ήταν ακόμα πιο περίεργο. Καινούριο φάουλ. Από τον Ντε Μιγγέλ το δεύτερο. Ολυμπιακός έχει 3 φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο, η Βιλερμπάν έχει 1. 3 φάουλ έχει ο Ρόμπινσον και 3 φάουλ ο Τζόσουα Γκραντ, όπως και στο πρώτο ημίχρονο δηλαδή. Το σουτ του Μπιλμπά. Μάξεϊ στο επιθετικό rebound. Και ξαναπέφτει στην παγίδα του φάουλ ο Ολυμπιακός, αυτή τη φορά με τον Τάρλατς. Το πρώτο φάουλ του σέντερ του Ολυμπιακού. Το τέταρτο του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Και στην επαναφορά ο Στεφάν Λοβέρνη. Σονκό, ένα πολύ δύσκολο καλάθι υπό την πίεση του συμπατριώτη του Αντέμεντσα. 37-34. Αρχίζει να κτίζει μια πολύ μικρή αλλά διαφορά. Διακός φάνηκε αποφασισμένος, αλλά η Βιλερμπάν επέστρεψε πολύ γρήγορα. Διακός χρειάζεται να βελτιώσει οπωσδήποτε την επίθεσή του. Βούκτσεβιτς με τον Λοβέρνη. Πασάρι στον Ντε Μιγγέλ. Γκολ φάουλ. 37-36 μειώνει ο Ντε Μιγγέλ και κερδίζει το φάουλ από τον Μάξε. Συνεπώς θα έχει δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή ο Ισπανός σέντερ του Ολυμπιακού.
Εκείνος που δεν έχει επιστρέψει καθόλου μετά τα... Πόσο να παίξει, 4 λεπτά, 5. Είναι ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος δεν θα επιστρέψει ούτε τώρα. Ο Παπα-Νικολάου έπαιξε ελάχιστα και στο Τελαβίβ. Εκείνος που θα γυρίσει στο γήπεδο είναι ο Ρόμπινσον. Λοβέρνη με τον Βούκτσεβιτς. Γίνονται συνεχόμενα σπροξήματα ανάμεσα στον Μάξεϊ και τον Τάρλατς. Χρεώνεται με βήματα ο Λοβέρνη. Ο ηλικίας 31 ετών πλέον Λοβέρνη. 37-37 είναι το σκορ. Επιστρέφει ο Ρόμπινσον στη θέση του Τόμιτς. Ρόμπινσον για τον Ντεμιγκέλ. Για να κάνει διαγώνια πάσα, είναι αυτές οι ενοχλητικές πάσες που ο Ολυμπιακός συνήθιζε κατά κόρον χρησιμοποιούσε εναντίον ζώνης στα πρώτα μάτς. Εάν το βάλει και αυτό, όχι, αυτή τη φορά η μπάλα δεν θα κάνει το χατήρι στον Αντέμεντσα. Το φάουλ ωστόσο έχει γίνει από τον Σονκό. Το σκορ είναι ισόπαλο 37-37. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ωστόσο ο τηλεσκηνοθέτης δεν το... Α, να το, στο βάθος. Υπάρχουν φοιτητές στη Λιόν Έλληνες και βεβαίως αυτό δεν δημιουργεί καμία έκπληξη. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες φοιτητές σε όλη τη Γαλλία. Και εδώ στις όχθες του Ροδανού. Και έχουν αναρτήσει και ένα πανό κιόλας. Ο Ολυμπιακός, ο κόκκινος τρίλος, 2 πανό, 3 πανό. Είναι περισσότερα τα πανό της Βιλερμπάν. Και, και 2 ελληνικές σημαίες και πολλά κασκόλ που ανεμίζουν. Είναι παραπάνω από καμιά 20 άτομα είναι. Παναλαμβάνω Έλληνες φοιτητές εδώ στη Λιόν και στις γειτονικές πόλεις. Μπιλμπά. 38-37. Ο Ολυμπιακός ξαναπήρε το προβάδισμα. Μάξε είχε δοκάρι εκεί. Μενσά. Φάουλ. Ουμίν και αντιαθλητικό φάουλ. Από τον Μάξε πάνω στον Τάρλατς. Με την λογική του εσκεμμένου θα ήταν εσκεμμένο πάντως. Με τη λογική του εσκεμμένου, ναι. Well, you can't have a dream. Επιστροφή στο Αστρομπάλ, κυρίες και κύριοι. Ο παίκτης που κάνει τώρα το φάουλ εκ μέρους του Ολυμπιακού, ο Ντράγκαν Ντάλατς, πέτυχε προηγουμένως στο καλάθι με το οποίο ο Ολυμπιακός ανέβασε και πάλι τη διαφορά. Αύξησε ελαφρώς το προβάδισμά του στους 3 πόντους. 40-37. Εδώ ξανά η προσπάθεια του Μάξεϊ και το φάουλ του Ντάλατς. Ο Mad Max πηγαίνει στη γραμμή του φάουλ για 2 ελεύθερες βολές. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 3. Χαμηλό σκορ, αυτό βολεύει τον Ολυμπιακό που παίζει τα παιχνίδια στην άμυνα και όχι στην επίθεση. Δεν βολεύει την Μπιλερμπάν προφανώς. Έχει αντίθετη συμπεριφορά. Ευνοείται από τα ψηλά σκορ γιατί είναι μια ομάδα που παίζει γρήγορα και κάνει πολλές επιθέσεις. Συνεπώς από πλευρά στρατηγικής ο Ολυμπιακός το έχει το μάτι στα χέρια του. Μένει να δούμε αν θα το κρατήσει ως το τέλος. 40-38 Ολυμπιακός κρατά. Ένα μικρό προβάδισμα. Ρόμπινσον με τον Λαρανάγκα. Είναι το Αμερικανός, τι θα την κάνει την μπάλα. Την αφήνει στον Μενσά και ο Μενσά έρχεται να κάνει ένα καμπυλωτό σουτ με πολύ μεγάλη πονηριά και βάζει μάλιστα και τα γέλια. Έτσι σαν να κοροϊδεύει λιγάκι τους Γάλλους. Εδώ ο Αντέ Μενσά. Για να δούμε. Θα ξανακάνει τη ζημιά στους συμπατριώτες του. Λαρανάγκα. Εξηγήσει το δεύτερο ημίχρονο, τουλάχιστον αυτά τα 8,5 λεπτά που έχουν παιχθεί το δεύτερο ημίχρονο μετά τα 3 στα 3 τρίποντα και τα 3 στα 3 δίποντα. Αυτός που χωρίς να είναι ιδιαιτέρως φλίαρος τουλάχιστον μιλάει στη συγκεκριμένη φάση είναι ο Τζίμι Μπιλμπά. Παραμένω ο άνθρωπος τον οποίο η Γαλλία οφείλει το Κύπρο Παθαλτριών που πήρε το 93 η Λιμόζ. Ντε Μιγγέλ. Βούκτσεβιτς με τον Λοβέρνη, 4 δευτερόλεπτα έχει δει το ρολόι ο Βούκτσεβιτς, δεν βλέπει καλά το καλάθι όμως. Μπιλμπά για τον Σονκό, έχει μείνει πίσω Μάξι. Ντε Μιγγέλ στο rebound. Ό,τι καλό κάνει ο Ολυμπιακός απόψε, έχει σαν σημεία αναφοράς την άμυνα και τα rebound.
Θα έλεγα περισσότερο τα rebound. Δεν έχει πουλήσει rebound και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έχει και υπεροχή φανερή. Το λάθος από τον Ντε Μιγκέλ. Αυτά ανέλειπαν. 40-42 πάντα προς το Ολυμπιακός. 10 λεπτά ακόμα στο Αστρομπάλ. Μαξί. Σονκό με τον Αντέ Μενσά. Ο Μπιλμπά. Ο Μάξι που θα γυρίσει, επιθετικό rebound από το Λοβέρνη. Ο Ολυμπιακός κάνει την ευκαιρία να αυξήσει το προβάδισμά του. Πηγαίνοντας επίθεση, ο Σονκό πήγε να κάνει μια καταπληκτική προσπάθεια η οποία επιβραβεύεται από το φάουλ. Είναι φάση εντελώς αμερικάνικη αυτή. Για να καρφώσει με τα αριστερό μπροστά στον Τάρλατς. Ο Τάρλατς κάνει το τρίτο του φάουλ και συμπεριλαμβάνεται στο ίδιο κλαμπ με τον Ρόμπινσον και τον Τζόσουα Γκραντ και από την άλλη πλευρά με τον Πλίβι και τον Μάξι. Αυτός είναι ο Μους, όπως τον λένε χαϊδευτικά οι Γάλλοι, ο Σόνκο, που ήρθε από την Ορτέζ το καλοκαίρι του 97 στο Αστρομπάλ και που το απέδειξε άλλωστε και στην προηγούμενη και πάει στο κάρφωμα για το οποίο επιδίωξαν τα αριστερά χέρια. Ίσως είναι ο Γκάρ με το καλύτερο πρώτο βήμα στην Ευρώπη. Στον αφορά οι σούστες απογειώνεται. 42-42. Σονκό πηγαίνει στον πάγκο για ανάσες. Ισόπαλο για μια ακόμα φορά το μάτς. Το μάτς δεν είναι ιδιαιτέρως υψηλό από ποιοτικής πλευράς, δεν είναι μάτς επιπέδου, αλλά είναι μάτς με στρατηγική και κυρίως είναι πολύ αμφίροπο. Γιατί έχει και ένα δραματικό στοιχείο όσο πλησιάζουμε προς την αντίστροφη μέτρηση. 9,5 λεπτά ακόμα. Το μεγάλο ντέρμπι του τρίτου ομίλου που κάθε άλλο παρά κατεφημισμό ντέρμπι είναι, δικαιώνει απολύτως τον χαρακτηρισμό του. 42-42. Μπιλμπά. Δεν του δίνει βήμα ο Ντε Μιγκέλ. Λαρανάγκα. 3-5. Μάξεϊ και φάουλ από τον Τάρλατς. Είναι φάουλ. Είναι το τέταρτο. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Όλοι του υψηλοί είναι χρωμένοι με φάουλ. Έχει 4 ο Τάρλατς, έχει 3 ο Γκραντ. Και όσο η μπάλα θα πηγαίνει στον Μπιλμπά και τον Μάξι, τόσο οι υψηλοί του Ολυμπιακού θα χρειάζεται να εντείνουν την προσπάθειά του στην άμυνα. Επιστρέφει ο Τζόσουα Γκραντ. Μόνος που δεν έχει φάουλ είναι ο Ντε Μιγκέλ, έχει 2. Ντε Μιγκέλ πάει πάνω στον Μάξι και ο Γκραντ στον Μπιλμπά. Να τους εδώ μαζί. Σου 3 πόντων από τον Μπιλμπά. Δούλεψαν καλά τα μπλοκάου του Ολυμπιακού. Το rebound από τον Ντε Μιγκέλ. Αντέ Μενσά. Φάουλ από τον... Αν είναι από τον Πλιβί, είναι το τέταρτο. Όχι, είναι από τον Λοβέρνη. Εδώ Αντέ Μενσά, πρώην ποδοσφαιριστής της Νις. Και για λίγο καιρό της Τουλούζ. Έξω και οι αγκαλιές και τα φιλιά χθες το πρωί στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου συναντήθηκε με τον Τζον Άγκμπε, τον Λιβεριανό παίκτη ΠΑΟΚ. Ήταν συμπαίκτες για ένα φεγγάρι στη Νις, προτού ο Αντέ Μενσά αποφασίσει ότι το πεπρωμένο του ήταν στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Εδώ καταφωνήν. Γκραντ, μένουν ακόμα 12 δευτερόλεπτα. Ο Γκραντ πασάρει στον Ντε Μιγκέλ. Στα ίσια η τάπα από τον Τζίμι Μπιλμπά. Απρόσεκτος ο Ντε Μιγκέλ. 42-42 με κομμένη την ανάσα. Αναμάνω η ομάδα που θα αναδειχθεί νικήτρια από αυτό το ντέρμπι, το μεγάλο ντέρμπι, φαίνεται ότι ήταν γραφτό της Λιών απόψε να ζήσει δύο ντέρμπι και να τα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Ένα μπασκετικό, αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Βιλερμπάν, και το κλασικό και ντέρμπι δεκαετιών του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, ντέρμπι νούμερο 78 για την ακρίβεια. Εδώ μερικά χιλιόμετρα από εδώ πέρα, καμιά 35 στο Σεντετιέν, ανάμεσα στο Σεντετιέν και την πρωτοπόρο του γαλλικού πρωταθλήματος, τη Λιών. Λιών που έχει δημητική φέτος στο γαλλικό αθλητισμό, είναι πρώτη η Ολυμπίκ στο ποδόσφαιρο, η ομάδα του Σόνι Άντερσον.
και του Λοράν Μπλάν και είναι πρώτη βεβαίως και η Βιλερμπάν. Βιλερμπάν που θα πάει να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς της καταρχάς το Σάββατο στο Πο με την συγκάτοικό της την κορυφή Ορτέζ. 42 όλα, φεύγει ο Λοβέρνη. Επιστρέφει ο Μουσονκό. Ο Ολυμπιακός παίζει με το ίδιο σχήμα. Μετά το τέταρτο φάουλ του Τάρλατς. Βούκτσεβιτς. Θα τα καταφέρει αυτή τη φορά, θα μιλήσει μετά από ώρα ο Βούκτσεβιτς. 44-42, ο Βούκτσεβιτς που είναι το σταθερό σημείο αναφοράς στην επίθεση του Ολυμπιακού και είναι ο μόνος παίκτης, εάν δεν ήταν ο λάθος, που έχει διψήφιο νούμερο πόντων. Μπιλμπά. Σονκό. Με αντίπαλο τον Βούκτσεβιτς, εκεί τα σπροξήματα που έχουν ως θύμα τον Ντεμιγκέλ. Τρίτο φάουλ, να τα προβλήματα για τον Γιάννη Ιωαννίδη. Εδώ ο Κουέλιο. Τρίτο φάουλ ο Ντεμιγκέλ, έχει τρία ο Γκραντ, έχει τέσσερα ο καθήμενος στον πάγκο τώρα και παροπλισμένος προς το παρόν Τάρλατς. Ολυμπιακός στηρίζεται στην άμυνα του, αυτό είναι γνωστό. Τώρα τι άμυνα μπορείς να παίξεις με τους τρεις ψηλούς φορτωμένους με φάουλ και με τον Σούλη να φοράει μπλουτζίν και πουκάμισο. Να είναι εκτός δεκάδας δηλαδή. Υπάρχει βέβαια ο Ζευροσένκο. Υπάρχει ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, μπορεί να δώσει λύσεις στο power forward. Για να δούμε. 44-44. Μία σου και μία μου. Παραμβάνω, βλέπουμε ένα συγκλονιστικό μάτς που το κάνουν ακόμα πιο συγκλονιστικά, πιο συγκλονιστικό τα πεδαριώδη δηλαδή, του Ολυμπιακού στις πάσες. Λιβύ. Λανανάγκα ελεύθερος. Το θέμα είναι να μην τον αφήσει να σουτάρει. Έχει 4 στα 6 τρίποντα. Νάτος. 47-44. Ο Τζέι Λαρανάγκα σηκώθηκε μόνος με αυτό το ιδιότυπο στυλ. 6-49 πριν από το τέλος. Τους βάλει 55, κερδίζει μάλλον. Με 60 παίρνει και διαφορά. Τι ήταν αυτό που έκανε ο Γκραντ τώρα. Παναμάνω, ο Ολυμπιακός πληρώνει τα δικά του λάθη. Δίνει γήπεδο στην Βιλερμπάν. Αυτά τα δύο τελευταία λάθη ήταν από τα λάθη που δεν συγχωρούνται. 49-44 με ένα σερί 7-0 της Βιλερμπάν. Time out. Είναι στιγμές. Επιστροφή στο Αστρομπάλ. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται 5 πόντους πίσω, 49-44. Δέχτηκε ένα πολύ γρήγορο σερί 7-0 από τους Γάλλους, πληρώνοντας δικά του ανεπίτρεπτα λάθη. Έφυγε ο Χόλιγουντ από την πεντάδα, που απόψε επέστρεψε στην στα επίπεδα του απλού Θιάσου. Καμία λάμψη από Χόλιγουντ. 49-44 μπροστά η Βιλερμπάν. 5 πόντους και αυτούς έβαλε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα στη λήξη του ημιχρόνου. Ο Ρόμπινσον, το φάουλ από τον Σονκό πάνω στο Βούκτσεβιτς. Ολυμπιακός σύν της άλλης έχει να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα με τους ψηλούς του. Τα φάουλ δηλαδή. Τρίτο φάουλ από τον Σονκό. Και δικαίωμα, και οι δύο ομάδες έχουν 8 φάουλ. Συνεπώς ο Ντούσαν Βούκτσεβιτς θα πάει στη γραμμή του φάουλ για να κρατήσει ζωντανό τον Ολυμπιακό. (Συσχελίδι) 49-45 από τον καλύτερο παίκτη ασφαλώς του Ολυμπιακού απόψε. Βούκτσεβιτς που είναι σταθερά καλός στο τελευταίο καιρό, βεβαίως δεν αρκεί να είναι μόνο αυτός καλός για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός. Απλώς το επισημαίνω, διότι στην αρχή της περίοδου Βούκτσεβιτς δεν έπαιζε καλά και έπαιζε και λίγο, αλλά βαθμία ανακτά την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Μπιλμπά. Σονκό με τον Βούκτσεβιτς. Έγινε το σπλίτ. Διείσδησε και μπάλα έξω. Πληβεί. Ένα rebound θέλει και ο Ολυμπιακός και είναι επιθετικό φάουλ από τον Μάρλον Μάξι. Εξαιρετικό σφύριγμα του Μπραζάου και αυτό. Από τη Βιλερμπάν. 49-47. Υπάρχει πολλής χρόνος ακόμα. 5,5 λεπτά. Λαρανάγκα. Βούκτσεβιτς κυνηγάει το Σονκό και έχει πολύ δύσκολη αποστολή, όπως ίσως και δυσκολότερη ακόμα έχει ο Τόμιτς απέναντι στο Λαρανάγκα. Η καλή άμυνα του Βούκτσεβιτς εδώ. Αλλά με κόστος έναν πολύ ελαφράς μορφής και
χωρίς κόστος τραυματισμού τελικά. Εδώ. Καλή άμυνα του Μπούξεβιτς, έχουμε time out, πάμε ξανά. Ξανά στο αστρομπάλ, εσείς κυρίες και κύριοι, δεν χάσατε τίποτα, αυτούς που έχασαν ο Μπούξεβιτς, τρίποντο κιόλας. Μπιλμπά, καλή άμυνα. Ο Σταμάτης, ο Ντεμιγκέλ, Λαρανάγκα. Και διεκδικεί την μπάλα που από τα χέρια του Τζόσουα Γκραντ καταλήγει out υπέρ των Γάλλων. Σε ένα ψυχοφθόρο μάτς, το οποίο η Βιλερμπάν 4 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος προηγείται του Ολυμπιακού με 49-47. Η Βιλερμπάν στην ουσία και ο Ολυμπιακός σε ένα βαθμό, αλλά πολύ περισσότερο η Βιλερμπάν παίζει το μάτι με τους ίδιους ρυθμούς και στα ίδια επίπεδα που το έπαιξε και πριν από μια εβδομάδα με την Ουλκέρ, όταν τελείωσε 60-59. Αλλά βέβαια όταν έχεις μπροστά σου το λάφυρο της πρώτης θέσης, δεν ρισκάρεις και από ό,τι φαίνεται απόψε κανείς δεν είναι διατεθειμένος να ρισκάρει. Μπάλα ξανά στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό που έχει παγιώσει αυτό το σχήμα με Τόμιτς, Μπούκτσεβιτς, Μενσά, Ντεμιγκέλ και Γκραντ. Δεν υπάρχει χώρο για τον Παπα-Νικολάου, γιατί και η Βιλερμπάν παίζει με δύο κλασικούς παίκτες ρακέτας. Τον Μπιλμπά και τον Μάτσι. Ίσως ο Παπα-Νικολάου αν έπαιζε 4 θα μπορούσε να αντέξει αυτό το σχήμα. Και αυτό το λέω για κανέναν λόγο, απλώς επειδή η ψηλή του Ολυμπιακού ούτως ή άλλως είναι φορτωμένη με φάουλ. Τόμιτς, κακό σουτ. Πήγε να σώσει την παρτίδα της καινούργιας επίθεσης ο Αντέ Μενσά, χρεώνεται με φάουλ όμως. Είναι το πρώτο φάουλ του πρώην παίκτη της Racing Paris, αλλά και της Antibes, του Αρσένα Αντέ Μενσά. Η άμυνα του Ολυμπιακού προδόθηκε σε συγκεκριμένες φάσεις, κυρίως αυτές τις τελευταίες, με την απώλεια του rebound. Μπιλμπά που θα σουτάρει για τρεις. 53-47. Δεν ξέρω αν αυτό το τρίποντο είναι η καταδίκη του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι και ελπίζω όχι, διότι μένει πολύς χρόνος ακόμα, αλλά η Βιλερμπάν ξανανεβάζει τη διαφορά στους 6. Πάνω από Ολυμπιακός πήγε να πλησιάσει ακόμα και στον πόντο, αν ευστοχούσε εκείνη την ελεύθερη βολή. Ο Ντεμιγκέλ, να, η απάντηση από τον Γκραντ, ναι. Αυτό χρειαζόταν ο Ολυμπιακός, μια γρήγορη απάντηση, 53-50 τον Τζόσουα Γκραντ. Που είναι καλό σουτέρ, απλώς είναι σουτέρ που επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Δεν είναι σταθερός δηλαδή. Σονκό. Λιβύ. Η μπάλα στα χέρια του Λαρανάγκα. 2-50 πριν από το τέλος. 11 δευτερόλεπτα ακόμα στη διάθεση των Γάλλων. Ο Μπραζάουσκας αυτή τη φορά δεν θα κάνει τη χάρη του Ντεμιγκέλ για να χρεώσει και πάλι με φάουλ τον Μάξεϊ. Αυτή τη φορά θα την πληρώσει ο Ντεμιγκέλ. Τα χρονικά περιθώρια αρχίζουν να στενεύουν. Ο Μάξεϊ στην δεύτερη ελεύθερη βολή. Αυτή θα βρει στόχο. 54-50. Την πεντάδα του Ολυμπιακού επέστρεψε ο Ρόμπινσον, τον οποίο κράτησε ο Γιάννης Ιωαννίδης στον πάγκο και όχι άδικα. Τον είχε κρατήσει και ορθώς και πράξει και στο Τελαβή, πάνω που ο Ρόμπινσον είχε αρχίσει να τρελαίνεται. Μενσά. Ρόμπινσον για τον Γκραντ. Ο Γκραντ θα κάνει ένα σουτ με το αριστερό χέρι και εκεί θα κοπεί. Η μπάλα είναι για τη Βιλερμπάν, δεν έχει ο Μπραζάουσκας. Αυτό δεν αρέσει στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο γέγονε, γέγονε όμως. Λιβύ. 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται 4 πόντους πίσω. Και έχει να αντιμετωπίσει και την τρέχουσα επίθεση του Λιβύ. Μάξεϊ. Δύσκολο σουτ. Πίεσε ο Τάλατς. Rebound από τον Γκραντ. Τώρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή να ξεφύγει από το double team ο Μενσά. Λάθος πλέον δεν συγχωρείται για τον Ολυμπιακό. Αν θέλει να πάρει το μάτς και αν θέλει να μείνει ζωντανός και ίσως με πρώτη τύχη στο κυνήγι της φωτιάς. Και όπως έχει δύο μάτς στην έδρα του Ουλκέρ και Πιβοβάρνα και στην συνεχεία θα πάει στο Βαρέζα το δεύτερο αγωνιστικό. Φάουλ υπέρ του Τάρλατς. 1-35. Τώρα θα πρέπει να ενεργοποιήσει το μεγάλο του όπλο που είναι η άμυνα. Και κυρίως να μην κάνει λάθος, γιατί αν χάσει ο Ολυμπιακός απόψε θα πληρώσει πεδαριόλη λάθη που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Λαρανάγκα, αυτός δεν έπρεπε να μείνει μόνος του. Έχει σουτάρει 5-7 τρίποτα απόψε ο Λαρανάγκα, κάποιοι πρέπει να πληρώσουν γι' αυτό.
Όχι πως τον Ανάκαρα είναι καλός, το επαναλαμβάνω, έτσι βγάζει το ψωμί του και έτσι βγάζει και το ψωμί της οικογένειάς του με τα τρίποτα. Αλλά ο Ολυμπιακός του έχει δώσει εύκολα τρίποτα απόψε. Αντιθέτως ο Ολυμπιακός δεν βρήκε τα τρίποτα, ο Άντεμενς θα κάνει ένα σουτ χωρίς τύχη και πλέον ο Ολυμπιακός βρίσκεται με την πλάτη στο τοίχο 57-52 στο συν 5 Βιλερμπάν και με κατοχή της μπάλας. 53 δευτερόλεπτα ακόμα. Ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός, εκτός αν αλλάξει κάτι θεαματικά, θα γνωρίσει την πρώτη του ήττα μετά από τρία μάτς, θα γνωρίσει την τρίτη του ήττα στην Ευρωλίγκα και θα μείνει πίσω στη διεκδίκηση πρωτιάς ένα της Βιλερμπάν και της Μακαμπή. 59-52. 59-54 ως ένα της Μακαμπή, ο Ολυμπιακός έχει δύο νίκες στα μεταξύ τους μάτς, αλλά υπάρχει ένα πονηρό μάτς, Βιλερμπάν-Μακαμπή εδώ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα μάτς επίσης πονηρό ανάμεσα στη Βαρέζα και στον Ολυμπιακό. Πολύ πιο θεαματικές αλλαγές, είναι ζήτημα άμυνας τώρα, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι η άμυνα που δίδει τον Ολυμπιακό, όπως είναι η επίθεσή του. Η άμυνά του είναι, αν δεν βάλει άλλο καλάθι, είναι καλύτερη από το μέσο όρο του, που είναι 61,3 πόντι. Εκείνο που ο Ολυμπιακός πληρώνει είναι τραγική επίθεση του. Δεν μπορεί μια ομάδα να κερδίσει, μάθαμε το λίγα με 50 πόντι. Ο Ολυμπιακός έχει την 21η επίθεση στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή μόνο τρεις ομάδες παίζουν χειρότερα στην επίθεση από αυτόν. Λαρανάγκα. Τώρα η Βιλερμπάν δεν παίζει με την μπάλα, παίζει με τον χρόνο. Δεν κοιτάζει το καλάθι, κοιτάζει ψηλά που είναι το χρονόμετρο. Τέσσερις γωνίες. Να αντιπαρέλθει την πίεση του Ολυμπιακού. Μένουν ακόμα 9 δευτερόλεπτα, το μάτς έχει τελειώσει. Ο Ολυμπιακός θα γνωρίσει την τρίτη του ήττα στην Ευρωλίγκα. Η Βιλερμπάν θα κάνει την πέμπτη της νίκη. Και μάλιστα με έναν πανηγυρικό επίλογο, τον οποίο γράφει ο Μουσταφά Σονκό. 61-54. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ο Μάξι πηγαίνει για να. Στην Τουρκία.